δημιουργήθηκε ένα αίσθημα προσφοράς για τον τόπο. Μια αληθινή πρόθεση να είμαι δίπλα σας και σε κάθε ανάγκη, σε όλα εκείνα τα μικρά ή τα μεγάλα που θα μπορούσα να βοηθήσω. Επιπλέον, η αγάπη μου για τον αθλητισμό με όθησε να συμβάλλω στην διοργάνωση του πρώτου αγώνα κάστρου Δημοτήχου, που τελικά έγινε θεσμός για την πόλη και παρακίνησε πολλούς να ασχοληθούν με την άθληση. Κοιτάζοντας όλους εσάς σε αυτόν τον ιδιαίτερα συμβολικό χώρο, έμπροστο του στρατοπέδου της ημεραρχίας, νιώθω σαν να μην έφυγα ποτέ από κοντά σας. Διότι πάντα η σκέψη μου και η καρδιά μου ήταν στο Δημότυχο. Νιώθω σαν να είμαι στο σπίτι μου, ανάμεσα σε εκλεκτούς φίλους που αγάπησα και με αγάπησαν. Ανθρώπους που άφησαν το μοναδικό τους αποτύπωμα στη δική μου πορεία. Καταθέτοντας όλες αυτές τις ειλικρινές σκέψεις μου και τα βιώματά μου στον ευλογημένο τόπο σας, μπορείτε να καταλάβετε γιατί, περνώντας κάθε φορά το γεφύρι του εθνοποτάμου και μπαίνοντας στο Δημότυχο, διακατέχομαι από βαθιά συγκίνηση και απέραντη νοσταλγία. Η τιμή που μου αποδίδεται σήμερα μου δίνει δύναμη να συνεχίσω να υπηρετώ καθημερινά με αγάπη την πατρίδα, τη Θράκη, τον Έβρο και ζητώ τη βοήθεια του Θεού για να συνεχίσω να καταθέτω όλη την ψυχή μου στο καθήκον. Διότι τελικά κάποια περιστατικά γίνονται τα αίτια για μεγάλα πράγματα. Αρκεί η ευγνωμοσύνη να μετεσχεωθεί σε πράξη σπουδαία. Θα ήθελα ολοκληρώνοντας μια αντιφώνησή μου από εδώ, το Αθλητικό Δημότυχο, να απογραμμίσω ότι σε μια περίοδο σύγχρονων προκλήσεων και τη ρευστότητα που χαρακτηρίζει την εθνική γεωπολιτική σκηνή, ο ελληνικός στρατός, ισχυρότερος από κάθε άλλη φορά, εκπέμποντας με αποφασιστικότητα μήνυμα ετοιμότητας και αξιόπιστης αποτροπής, εντιάται την προστασία της εδαφικής ακεραιότητας, της εθνικής εξαρτησίας και της κυριαρχίας της χώρας, καθώς και την αξιοπρέπεια και την τιμή των Θρακιωτών από κάθε πρόκληση με πνεύμα νικητή. Ιδιαίτερα συγκινημένος και χαρούμενος συνάμα, συναισθανόμενος στο μέγιστο τιμή που μου εφυλάξατε, αγαπητέ κύριε Δήμαρχε και αξιότιμα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου. Επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω εκ βάθους καρδίας για την ανακήρυξή μου ως επίτιμο δημότη της πόλης του Δημοτήχου και ας διαβεβαιώσω ότι ανάμεσα στις σημερινές ημέρες, ως επάξια κορονίδα όλων των αμνήσεων αυτού εδώ του τόπου που φυλάσσω ως πολύτιμες, θα με συνοδεύει για πάντα. Επιτρέψτε μετά από όλα αυτά, από σήμερα να νιώθω κι εγώ ένας από εσάς. Να νιώθω κι εγώ Θρακιώτης, να νιώθω κι εγώ Δρίτης, να νιώθω κι εγώ Δημοτυχίτης. Σας ευχαριστώ πολύ.